Δηλαδή έθεσε θέμα μυστικών κονδυλίων ο ίδιο. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Είπε ότι ο Σόρο χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένου. Και ούτω καθεξή. Και Φθέ έθεσε και βαριά. αυτά τα θέματα. Αλλά δεν είναι Βαρίζοντα. βαριά για τον Νίκο Κοντζιά. Ε, μόνο. Ε, αυτό είναι το ζήτημα. Ουδή απάντησε. Πλην μου. Ουδή. Πλην μου. Δεν βρέθηκε ένα υπουργό να πει ότι με θίγει. Αφήστε τον κύριο Κοντζιά. Με θίγει και εμένα. Όχι. 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 Ούτε ο Ού... πρωθυπουργό. Ούτε ο πρωθυπουργό. Και εγώ είπα ότι σε μια κυβέρνηση που αν έχετε να παραβιάζεται η πολιτική της και αν έχετε αυτή η παραβίαση να καλύπτεται από ένα τόνο λάσπες, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε. Δύο ώρα μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη του Νίκου Κοντζιά στην εκπομπή αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη δεν έχει τέλος η πολιτική θύελα που έχει ξεσπάσει, λαμβάνοντας μάλιστα απρόβλεπτες διαστάσει. Μάλιστα το απόγευμα με ένα tweet ο Πάνος Καμένος υπογραμμίζει επειδή τα ορφανά του Σιμίτη μετά την παραζάλη του από προφυλάκηση Παπαντονίου έχουν επιδοθεί σε επιχείρηση αντιπερισπασμού πόνου εδώ και 48 ώρε, αναπαράγουν δίθεν αναφορά μου στο Υπουργικό για 50 εκατομμύρια ευρώ του όρου στην κυβέρνηση είναι ψευδέ. Απόδειξη τα πρακτικά και οι παρόντε. Εντύπωση πάντω προκαλεί το γεγονό ότι ο Υπουργό Εθνική Άμυνα με αυτό το tweet διαψεύδει την αναφορά περί χρηματισμού από το σώρος 50 εκατομμυρίων ευρώ επικαλούμενος τα πρακτικά αλλά και τους άλλους υπουργούς. Ωστόσο, ο κ. Σκοτζιά μιλώντας στην εκπομπή αντιθέσεις στη Σκρίτ TV δεν αναφέρθηκε σε χρηματικό ποσό. Δηλαδή έθεσε θέμα μυστικών κονδυλίων ο ίδιος. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Είπε ότι ο Σόρο χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένους. Νωρίς το πρωί με ένα retweet σε φιλικό site των Ανέλ ο Πάνος Καμένος ανέφερε. Ο Πάνος Καμένος ότι έχει να πει το λέει ευθέω επώνυμα και με πολιτική αξιοπρέπεια, όχι με διαρροές σε πιστόλια της διαπλοκής. Βεβαίω εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μιλά για διαρροές την ώρα που ο Νίκος Κοντζιάς προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μιλώντας στην εκπομπή αντιθέσει της Κρήτη TV. Παράλληλα για πρώτη φορά η επίσημη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ Αυγή αναφέρει «Ψεκασμένα σενάρια συνωμοσία στα περισσόρος». Σκληρή η στάση και από την αξιωματική αντιπολίτευση που φέρνει το θέμα της τηλεοπτική συνέντευξη κοντζιά στην Crete TV στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί άλλο να κρύβεται. Οφείλει σήμερα κιόλας να δημοσιοποιήσει την επιστολή Κοντζιά. Πολύ περισσότερο όταν το ανοιχτό βιβλίο του, όπω χαρακτήρισε τον κύριο Κοτζιά, αποκάλυψε δημοσίως πω ο κύριο Καμένο μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο κατήγγειλε ότι ο επιχειρηματία Τζορτζ Σόρο χρημάτισε υπουργού τη κυβέρνηση των Σιριζανέλ για να εξαγοράσουν και εκείνοι ξένου παράγοντε. Αν όλα αυτά ο κύριο Τσίπρα τα θεωρεί ψεκασμένε θεωρίε συνωμοσία. Του κυρίου Καμένου, όπω τα χαρακτήρισε σήμερα η Αυγή, να το πει δημοσίω. Σε μια τέτοια περίπτωση ωστόσο, οφείλει να εξηγήσει με πιστικό τρόπο στου πολίτε γιατί απέπεμψε τον κύριο Κοτζιά και επέλεξε να συγκυβερνά με ένα ψεκασμένο συνωμοσιολόγο. Η Νέα Δημοκρατία, μέσω του αναπληρωτή το μεάρχη δικαιοσύνη κυρίου Καραγκούνη, κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελέα του Αρίου Πάγου κυρία Ξένη Δημητρίου το βίντεο με τη συνέντευξη του κυρίου Κοντζιά, στην οποία μεταξύ άλλων αποκαλύπτει ότι ο κύριο Καμένο κατήγγειλε χρηματισμού υπουργών από τον Τζορτ Σόρο. Από το πρωί, οι δηλώσει πέφτουν βροχή με σημείο αναφορά στην άκρο αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή Αντιθέσει. Ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζει να δώσει ο Τσίπρα στη δημοσιότητα την επιστολή παρέτηση του Κοτζιά. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο ζήτημα από την υπόθεση Παπαντονίου. Δεν γίνεται να συζητάμε για το τι έγινε το 2003 και να μην συζητάμε για το 2008 και τι κατηγορίε Καμένου ότι η κυβέρνηση Τσίπρα τα παίρνει από τον Σόρο. Οι κραδασμοί που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψει Κοντζιά στην Κρήτη TV έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και έχουν κάνει άνω κάτω την κεντρική πολιτική σκηνή με τις εξελίξεις να αναμένονται ως ραγδαίες. Μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης υπογραμμίζει. Είναι έγκυρη η εκτίμηση ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ κλείνει τον κύκλο της. Βασίστηκε σε ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο υλοποιήθηκε και έγινε σεβαστό και από τα δύο μέρη. Η διαχωριστική γραμμή μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχει υποχωρήσει. Η προσπάθεια δημιουργία μια νέα προοδευτική πλειοψηφία είναι ιστορική αναγκαιότητα. Το θέμα των αποκαλύψεων Κοντζιά σχολίασαν χθε και πολιτικά πρόσωπα σε εκπομπή τη δημόσια τηλεόραση, με χαρακτηριστική την τοποθέτηση του κυρίου Μανιάτη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τραγικό σημείο απόλυτη ανικανότητα ή εκβιασμού του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Καμένο. Πρώτο συμπέρασμα αυτό. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις, έτσι. Δηλαδή, είμαι βέβαιος ότι τα ακούμε αυτά τις καταγγελίες που έκανε χθε ο κύριος Κοντζιάς από το κανάλι της Κρήτης, τις ακούν όλοι. Και ο καθένας πρέπει να εκτελέσει το καθήκον του όταν ακούει τέτοιου είδους κατηγορίες. Έντονη η αντίδραση και από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδος Μανώλη Συντιχάκη, ο οποίο αναρωτιέται αν μετά τι καταγγελίε Κοντζιά η κυβέρνηση Σιριζανέλ μπορεί να αντέξει του έντονου κραδασμού και οι δηλώσεις του Κοτζιά εξακολουθούν να πυροδοτούν έντονες αντιδράσεις. Στη σκιά των όσων υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, σκοπιανά μέσα μαζικής ενημέρωσης ζητούν επιπλέον εξηγήσει από την κυβέρνηση της χώρας τους και τον κύριο Ζάεφ προσωπικά, ενώ σκληρή είναι και η αντίδραση από την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, φόφη γεννήματα.